Σήμερα λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και αν παρακολουθήσατε και χθες το X Factor θα την είδατε στα live εκεί, τη Βίκη, τη Μαριόλου, η οποία βρίσκεται στην άκρη της γραμμής. Βίκη, μας ακούς? Σας ακούω. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι, κορίτσι μου, μας ακούς καθαρά? Καθαρά. Τέλεια. Λοιπόν, η Βίκη εχθές βγήκε στην τηλεόραση, βγήκε στο γυαλί, στο X Factor, συντονιστήκαμε όλοι, σε είδαμε όλοι. Και θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, πώς αισθάνθηκες που τραγούδησες μπροστά λοιπόν στο κοινό, ήταν εκεί και η οικογένειά σου. Πες μας λοιπόν όλη σου την εμπειρία, γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ παρακολουθούσα από τις 11 και ανέμενα να δω τι θα κάνεις, πώς θα πεις αυτό το κομμάτι. Για πες μας. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θυμόμουν ακριβώς πως το ερμήνευσα καθόλου. Ήταν πολύ η ένταση της στιγμής, είχε συνεπάρει. Οπότε περίμενα και εγώ με αγωνία να δω το επεισόδιο. Οπότε ήσουν και εσύ στις οθόνες και περίμενες να δεις τι θα γίνει. Ναι, και εγώ με αγωνία. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ευχάριστη. Και ήταν, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν έχω καθόλου. Είναι απερίγραπτο, το καταλαβαίνω, γιατί είναι και η στιγμή και θέλω να μου πεις αν ήταν η πρώτη σου φορά που ήσουν σε τόσο πολύ κοινό μπροστά και τραγουδούσες. Ήταν ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι μόνο το κοινό, είναι όλο. Ότι είναι μέσα, ότι είσαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ότι έχεις τις κάμερες, έχεις μπροστά σου τους κριτές. Είναι διαφορετικό από το, κοινό σε ένα live. Ναι. Σωστό. Εσύ να σου πω τώρα, επειδή είχες κοινό, είχες γενικά την αγωνία αν θα περάσεις, πώς ήταν εκείνη τη στιγμή που τραγούδησες, πήρες όλα αυτά τα καλά τα σχόλια από σημαντικούς ανθρώπους, από τον κύριο Τσαουσόπουλο, από τον Χρήστο Μάστορα, από την κυρία Σλανίδου και τον κύριο Θεοφάνους. Και ο Θεοφάνους που θεωρώ εγώ την άνθρωπος τώρα, ο οποίος έχει συνεργαστεί με κορυφαίους τραγουδιστές, έχει ακούσει και δεν έχει ακούσει πολλές φωνές. Κατενθουσιασμένοι όλοι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Περίμενες κάτι τέτοιο? Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το βλέπα στα μάτια τους ότι τους άρεσε η ερμηνεία μου, αλλά με ξέπληξαν πάρα πολύ με τα σχόλιά τους, με κάνανε πολύ ευτυχισμένη. Σου έφτιαξαν τη μέρα, είπες σε κάποια στιγμή, μου φτιάξατε τη μέρα. Μου έφτιαξε τη μέρα, γιατί την προηγούμενη φορά μου είχε πει όχι και αυτή τη φορά του άλλαξα τη γνώμη και όντως μου έφτιαξε τη μέρα, γιατί τον θαυμάζω πάρα πολύ. Σωστά. Και τον κύριο Θεοφάνους και ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Θες να μας πεις τώρα, επειδή μας ακούνε και ακροατές και μπορεί να με παρακολούθησαν, τι ακριβώς τώρα συμβαίνει? Εσύ, να πούμε ότι πήρες το εισιτήριο για τους 16 στο τηλεοπτικό σοου, στο X Factor. Και πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό το ταξίδι? Το ταξίδι συνεχίζεται στα live. Ξεκινάνε 17 του μήνα, την Πέμπτη, είναι το πρώτο. Και αυτή είναι η διαδικασία τώρα, δηλαδή θα διαγωνιζόμαστε στα live αυτή οι 16 που έχουμε περάσει. Ωραία, οπότε συνεχίζεται η πορεία. Εσένα λοιπόν αυτό το εισιτήριο που σου δόθηκε, αυτή η ευκαιρία, πόσο σημαντική τη θεωρείς αυτή την ευκαιρία του X Factor? Τη θεωρώ σημαντική γιατί είναι πιο άμεση με το κοινό. Πλέον ένα μεγαλύτερο φάσμα κόσμου με παρακολουθεί και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, έγινε ξαφνικό. Έχεις και θαυμαστές. Να πούμε ότι έχεις και κάποιους οι οποίοι σε θαυμάζουν και στο λένε κιόλας και σου δίνουν και το κουράγιο και να συνεχίσεις. Υπάρχει αυτό το κοινό? Υπάρχει και με στηρίζουν πάρα πολύ. Τα μηνύματά τους είναι πάρα πολλά και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Σου στέλνουν προσωπικά μηνύματα στο Instagram και στο Facebook? Παντού και προσωπικά μηνύματα και στο Instagram. Μπράβο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, ειδικά όταν βλέπεις ότι σε στηρίζει ο κόσμος. Νιώθεις ότι έχεις αυτή τη σιγουριά και πας ένα βήμα παραπάνω. Ακριβώς. Να δώσει το πάντα. Ναι. Εχθές λοιπόν να πούμε πως πλημμύρισε το Instagram. Βίκη, σε είδα παντού. Βίκη, είδα όλοι να δημοσιεύουν, εσένα να ερμηνεύεις. Πες μου πάλι, θύμισαν ποιο τραγούδι είπες? Εγώ σ' αγάπησα εδώ, Τσαλικοπούλου. Τσαλικοπούλου είπες, μπράβο. Εγώ σ' αγάπησα εδώ και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Χρήστος Μάστορας δεν είπε ότι επέλεξε σε ωραίο τραγούδι. Σου είπε, ναι. Έχω την εντύπωση. Του άρεσε πολύ η επιλογή μου, τη θεώρησε σωστή και θεωρεί ότι το πιο σημαντικό για να κάνεις, να προχωρήσεις και να έχεις καριέρα σωστή είναι οι επιλογές σου. Ακριβώς. Και εμένα μου είπε ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή αυτή. Ότι δηλαδή σε χαρακτήριζε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, η αλήθεια ναι, είναι ότι μου τέριαζε πολύ. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι
εξεπλάγει όλο το κοινό, πιστεύω. Γι' αυτό κιόλας σε είδαμε και σε πολλά Instagram να φιγουράρεις. Δηλαδή, πέρα από. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι αυτοί οι φίλοι σου που σε κάνανε tag στο Instagram. Ήταν μόνο φίλοι σου ή και θαυμαστές? Είναι και φίλοι μου, είναι και άνθρωποι που απλά μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε ότι μπράβο, τους συγκίνησε και ότι τους έκανα να δακρύσουν. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που έδωσα. Ακριβώς. Αυτή την ερμηνεία και τους άγγιξε. Θέλω να μου πεις τώρα, οι γονείς σου, να πάμε και πιο έτσι στο οικογενειακό σου περιβάλλον και στο φιλικό σου ακόμα περιβάλλον, πώς αντιμετώπισαν λοιπόν εκείνη τη στιγμή που εσύ ήσουν στη σκηνή? Θέλω να μου πεις λίγο αυτό το off the record, τι σου είπε ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ο αδερφός σου, όλη την κατάσταση? Ήταν πολύ συγκινημένοι και χαρήκανε πάρα πολύ. Τους εξέπληξα και αυτούς, γιατί το τραγούδι αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές και εκείνη τη μέρα αποφάσισα να το ερμηνεύσω λίγο διαφορετικά. Μπράβο. Και λίγο τους, τους έπιασα αδιάβαστος. Α, οπότε το είχαν ακούσει άπειρες φορές από σένα να το τραγουδάς και εσύ το είπες διαφορετικά στο live. Ναι. Αυτό ήταν κάπως, κάπως περίεργο. Για όλους, αφού ναι, όλοι μου είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και να μου πεις επίσης, γιατί το πήγα λίγο ανάποδα, η αναδρομή έγινε από το live και πήγα προς τα πίσω, να σου πω την αλήθεια. Πώς μπήκες σε αυτό το χορό, σε εισαγωγικά, ενώ να κάνεις την εγγραφή σου κτλ. Πες μου πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη. Ήταν κάτι που το ήθελα, είχα εκφράσει αυτή την επιθυμία στην οικογένειά μου και τέλος πάντων αυτή την επιθυμία μου την έκανε πράξη ο αδερφός μου, έστειλε την αίτηση και έτσι έγινε. Εσένα να φανταστώ, αυτό σε κάλεσαν και δεν ήξερες τίποτα, ας πούμε. Σε πήραν τηλέφωνο και δεν ήξερες τι έχει γίνει. Εκείνη την ώρα λίγο δεν το κατάλαβα, δεν το γνώριζα. Ναι. Αλλά ήταν ωραίο. Το είχα πει στην οικογένειά μου, το γνωρίζαν, απλά έγινε έτσι, πλαίσια πλάκας και όλα. Σωστό. Και τώρα, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με το τραγούδι και είναι στην ηλικία σου που είσαι, από ό,τι θυμάμαι, 23 χρονών, Βίκη, σωστά? Ναι. Είσαι 23 χρονών, λοιπόν. Αν κάποιο παιδάκι μικρότερης ηλικίας και 18, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει τα ταλέντα δεν περιορίζονται στην ηλικία, θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, τι θα του πρότεινες εσύ ως νέα γενιά στο κομμάτι αυτό, τι θα του πρότεινες, να ασχοληθεί, να πάει σε ένα τέτοιο σόου, τι ακριβώς να κάνει? Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και ότι όσα χρόνια και να δουλεύεις, αυτό το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό και πολύ ξεχωριστό από εκεί που ξαφνικά μπορείς να κάνεις κάποιο live σε μια μικρή, ας πούμε, σε ένα μικρό μαγαζί. Ξαφνικά δουλεύεις με άτομα που είναι του χώρου, είναι επαγγελματίες και συνεργάζονται με άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες και μαθαίνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μαθαίνεις πολύ, μπαίνεις δηλαδή γρήγορα στα βαθιά. Ακριβώς. Είναι για δύσκολους παίχτες. Εσύ λοιπόν να μας πεις και σε ποια ομάδα είσαι, στο X Factor. Είμαι στην ομάδα του κύριου Μιχάλη Θεοσόπουλου. Ωραία. Στα κορίτσια 16 με 24 χρόνια. Και σήμερα είχες και πρόβες, έχετε ξεκινήσει οπότε κανονικότατα. Σήμερα ξεκινήσαμε τις πρόβες μας, μπράβο, τις φωτογραφίες μας και όλα αυτά. Ναι, πώς είναι, για πες μας ρε Βίκη, πραγματικά δηλαδή, και το λέω και έτσι εντελώς φιλικά, γιατί σε έχω ξαναδεί, έχουμε μιλήσει, πραγματικά. Να μου πεις πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, γιατί ξέρω ότι κουράστηκες, ήταν αρκετό το τρέξιμο, παρόλα αυτά προσπάθησες και είσαι εδώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, για να μας πεις δύο λόγια για την εμπειρία σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να μας πεις πώς ήταν η σημερινή σου ημέρα και γιατί ξέρεις, είναι η περιέργεια, ρε παιδί μου. Τι είναι, τι κάνατε, χορογραφίες μου λες. Πολύ ωραίο αυτό. Πώς ήταν? Είναι ωραία εμπειρία. Δουλεύεις με επαγγελματίες. Σε βάζουν σε γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή, μπορεί να είσαι άπειρος, αλλά εκεί πέρα θα λειτουργήσει και σαν επαγγελματίας. Δεν χωράει κάτι λιγότερο. Αυτό είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Είχες ξανακάνει εσύ μάθημα χορογραφίας, ας πούμε, για κάτι τέτοιο, για να τραγουδάς παράλληλα κλπ? Όχι, δεν είχα ξανακάνει. Προσαρμόζεται πάνω στα κομμάτια που μας δίνουν. Μπράβο. Και μας δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές. Τώρα, ναι, γιατί προσπαθείτε να συνδυάσετε, να φανταστώ, το τραγούδι με το χορό, για να είσαι και καλή και στα δύο ταυτόχρονα, έτσι? Χορογραφία ή σκηνική παρουσία, ανάλογα τώρα τι τραγούδι έχει επιλέξει ο κάθε coach για το κάθε παιδί. Ακριβώς. Οπότε είναι μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα, να φανταστώ, και κουραστική. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα πιστεύω θα βγει ωραίο. Και πότε ξεκινάτε, πότε παρουσιάζετε βασικά στην τηλεόραση η επόμενη φάση, τα live, πότε θα σε δούμε ξανά?
ξεκινάνε την Πέμπτη, συγγνώμη, στις 17 του μήνα. Μάλιστα. Και εκεί θα είμαστε όλοι διαγωνιζόμενοι live πια και έχουμε ανάγκη τη στήριξη του κόσμου. Φυσικά, να πούμε ότι γιατί, πρέπει. Μένουμε μέσα στο παιχνίδι μόνο με το, κοινό, δηλαδή μόνο με την ψήφο του κοινού. Α, μάλιστα. Δηλαδή ο κύριος Θεοσόπουλος και η υπόλοιπη κριτική επιτροπή δεν μπορεί να βοηθήσει και να κάνει κάτι σε αυτό. Μόνο το κοινό αποφασίζει. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ το κοινό με τις κριτικές τους, αλλά αυτό. Το κοινό αποφασίζει για εμάς. Ακριβώς. Οπότε και είναι το πιο δίκαιο βασικά. Ναι. Βεβαίως και είναι δίκαιο. Η κρίση του κόσμου πάντα έχει πάτημα, θεωρώ. Έχει παλμό, ναι. Έχει παλμό φυσικά και έρχεται και σας παρακολουθεί και από κοντά, εάν θέλει. Οπότε εσύ αυτό τώρα θέλεις τη στήριξη του κόσμου 100%. Πιστεύω θα σε υποστηρίξουν όσο δεν πάει, γιατί έχω δει πως λειτουργούν και τα social media, όπως σου είπα και πριν. Ότι ήδη με στηρίζουν, ναι. Ήδη σε στηρίζουν και είναι εκπληκτικό αυτό, γιατί βλέπεις ότι στην Τρίπολη συνήθως κάπως, παιδί μου, δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη, κατάλαβες. Καλό, όχι μόνο στην Τρίπολη, γενικότερα στην Ελλάδα. Όμως είναι πολύ όμορφο και ωραίο να υποστηρίζουμε ανθρώπους που καλά εννοείται που κατάγονται και από την πόλη μας και είναι δικά μας παιδιά προφανώς. Okay. Ακόμα παραπάνω πρέπει να τα στηρίζουμε, θεωρώ. Εγώ έτσι πιστεύω και πιστεύω ότι θα τα πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πολύ καλή πορεία και θέλω πριν κλείσουμε να μου πεις εσύ τι κάνεις ακριβώς για να συγκεντρωθείς και να βγεις λοιπόν στη σκηνή. Πες μας το μυστικό σου. Πριν βγεις στη σκηνή βασικά τι κάνεις. Κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Όχι, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Προτιμώ να είμαι λίγο πιο πίσω. Έτσι, να είμαι λίγο μόνη μου αυτό. Να μην μιλάς με κανέναν. Έτσι. Ναι. Και να συγκεντρώνεσαι για να κάνεις το κομμάτι σου μετά. Σωστή. Ναι, για να συγκεντρωθώ σε αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι που μου είχες πει κιόλας, γιατί πριν συζητήσουμε με τη Βίκη και μιλήσουμε on air εδώ στην Αρκαδία 938. Έχουμε μιλήσει λοιπόν και πριν από αυτό. Και μου έλεγε ότι είχαν περάσει και οι auditions, οπότε ήταν άλλο κομμάτι αυτό, πιο πολύ άγχος. Και εκεί λοιπόν πώς αντιμετώπισες τις auditions, τι έγινε στις πρώτες? Στις πρώτες auditions περίμενα τη σειρά μου. Ήταν πολύ μεγάλη μέρα αυτή, γιατί διαγωνιστικά και τελευταία. Ναι. Αλλά μου είχε βγει σε καλό όλο αυτό. Οπότε είχες την υπομονή και την επιμονή για να τα καταφέρεις, πιστεύω, και να φτάσεις και μέχρι εδώ στο Fort Sears και όλη αυτή τη διαδικασία για να περάσεις στους 16. Οπότε τώρα είσαι στους 16 και περιμένουμε να δούμε πάρα πολλά από σένα, Βίκη Μαριόλου, για να ξέρεις. Και πραγματικά. Εγώ είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να δείξω τι κρύβω μέσα μου. Ακριβώς. Και να μπορέσω να ερμηνεύσω τα κομμάτια που θα μου δώσουν κάθε φορά, να μπορέσω να τα ερμηνεύσω και να αγγίξω τον κόσμο όπως αυτή τη φορά που μου στέλνουν τα μηνύματά τους και με συγκινήσουν. Είδες, πραγματικά νομίζω παίρνεις πολλά vibes από το κοινό, σε βοηθάνε, σε ανεβάζουν και θα έχεις πραγματικά και την υποστήριξη του κοινού, εύχομαι τουλάχιστον και ελπίζω. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που κατάφερες σήμερα, μας τρίμωξες λιγάκι στο πρόγραμμά σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εννοείται. Πες μας, θες να μας πεις κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο να σας πω. Ήσουν τέλεια, τα πήγες υπέροχα. Και εννοείται θα τα ξαναπούμε εμείς. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Βίκη Μαριόλη που ήταν στην άκρη της γραμμής μας.